Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μάτσα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν, είχαμε μια εξέλιξη η οποία βέβαια σχολιάστηκε δυσμενώς από πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και από νομικούς κύκλους. Σας έχουν αποκλείσει εσάς από τις περαιτέρω έρευνες που θα γίνουν για την υπόθεση, τη δολοφονία του Θανάση. Και εσείς το σχολιάσατε, μάλιστα είπατε ότι ο αποκλεισμός αυτός παραπέμπει σε άλλες εποχές. Πώς το εξηγείτε όλο αυτό, αγαπητέ κύριε Μάτσα? Πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω μια τέτοια απόφαση. Με λύπησε φαντάστα, με πρόσβαλε. Όμως αφήνω αυτή την πράξη τους, αυτή την προσπάθεια συνέχισης μιας νοοτροπίας που άρχισε πριν από 17 χρόνια και συνεχίζεται ακόμα στην κρίση του κάθε ορθώς σκεπτόμενου ανθρώπου. Το αιτιολογικό που σας είπαν εκεί, και ξέρετε κύριε Μάτσα, είστε εκτός διότι έχετε διαρρεύσει πράγματα όσον αφορά την ιστορία των ανακρίσεων. Αυτά τα οποία ανέφερα εγώ είναι πολύ πιο λίγα από τόσα αναφέρονται στην έκθεση, στην απόφαση μάλλον, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προσφυγή της οικογένειας από το 2016. Όλοι γνώριζαν τα ουσιώδη θέματα αυτής της υπόθεσης, ποιοι έκαναν παραλήψεις, ποιοι υπέπεσαν σε λάθη, ποιοι διατύπωσαν ψευδείς απόψεις, πόση προχειρότητα υπήρξε και στην ιατροδικαστική και στην αστυνομική διερεύνηση, και δεν χρειάζονται να τα επαναλάβω εγώ. Ναι. Αυτό το οποίο έκανα ήταν να πω κάποια γενικά θέματα, μάλιστα μετά από, μπορώ να πω, επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων και τίποτε περισσότερο, χωρίς να αναφέρω οτιδήποτε το οποίο είναι δυνατόν να βλάψει αυτή την υπόθεση. Πάντως και ο Γενικός και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου πήρε θέση, ο κύριος Κληρίδης, και είπε ότι είναι ακατανόητο και δυσνόητο αυτό που έχει συμβεί τώρα, να σας αποκλείσουν. Δεν είναι και πολύ ακατανόητο, συμφωνώ με τον συνάδελφο, αλλά με όλο το σεβασμό θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες για τον λόγο για τον οποίο ενεργούμε αυτό τον άκαμπτο τρόπο. Και τι πιστεύετε ότι θέλει να κουκουλώσουν την υπόθεση? Ειλικρινά με τρομάζει να σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία της αστυνομικής δύναμης είναι έντιμη και ικανή για να διεκπεραιώσουν έντιμα και αποτελεσματικά τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Είναι οι πολύ λίγοι που δημιουργούν την κακή εντύπωση. Αλλά έχοντας υπόψη μου την δήλωση του αρχηγού ότι του είναι δύσκολο να πιστέψει ότι είναι δυνατόν αξιωματικοί της αστυνομίας να διεπίστωσαν φόνο και να μην το διερεύνησαν, δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είπα να διεπίστωσαν ότι είδαν φόνο, απλώς να υποψιαστούν ότι πιθανόν να διαπράκτηκε φόνος και να είχαν την υποχρέωση, θα έπρεπε να είχαν την υποχρέωση να τη διερευνήσουν σαν τέτοια και όχι σαν μικροπαράβαση. Ναι. Αυτό είπα. Τώρα, αυτό το θέμα της εμπιστευτικότητας, κύριε Μάτσα, σας το είπαν έτσι κατάμοντρα, σας είπαν, ξέρετε, δεν σας εμπιστευόμαστε για να συνεχίσετε την έρευνα? Πώς σας το είπαν? Όχι, το έμαθα από την κυρία Αντριάννα εγώ. Μάλιστα. Και μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εκείνη την ώρα ήμουνα στο δικαστήριο και δεν μπορούσα να ακούσω τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν επικοινωνήσατε με τον Γενικό Εισαγγελέα να του πείτε για άλλα, άνθρωπε μου, τι έχει γίνει εδώ πέρα? Όχι, ούτε επικοινωνήσα, αφού δεν το ξέρα, πώς θα επικοινωνήσω? Όχι, λέω τώρα, μετά που το μάθατε. Καλά, εντάξει, τώρα σκέφτομαι πώς θα αντιδράσω. Μάλλον θα αποταθώ γραπτός και θα αναφέρω τις απόψεις μου. Παραμένει στην υπόθεση ο κύριος Αλεξόπουλος? Αυτό είπε ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα.
Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το, με το πόρισμα το οποίο δεν δόθηκε, μάλλον δόθηκε χωρίς ονόματα και ανακρίσεις και δεν παρέλαβε η οικογένεια. Όχι δόθηκε, δεν δόθηκε. Δεν δόθηκε η οικογένεια να το παραλάβει. Αρνήθηκε, αυτό λέω, ναι. Αυτό, ναι. Πώς το εξηγείτε τώρα? Κύριε Δημητρόπουλε, νομίζω ότι και αυτό είναι λάθος εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα. Όμως, καλύτερα να ρωτήσετε τον κύριο Λουκαΐδη, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας, τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχτηκε να δεχτεί κουτσουρεμένο το πόρισμα και με διαγραφές ονομάτων και με μη παράδοση των καταθέσεων και όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα, εγώ δεν βλέπω λόγο γιατί να μην δοθούν. Δεν βλέπω λόγο. Μετά από 17 χρόνια που αυτή η οικογένεια αγωνίζεται και τους έχει αντιμέτωπους, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα προσπαθούν να αποκρύψουν από αυτή την οικογένεια γεγονότα που είναι πολύ σημαντικά για τον... Τι διαδραματίστηκε σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του παιδιού τους. Τώρα, κύριε Μάτς, αυτόματα το μυαλό κάποιον με αυτά που λέμε ή αυτά που γράφονται και λέγονται πάει στο εξής. Για να γίνονται αυτά, δύο πράγματα υπάρχουν. Ή είναι μια τακτική, σου λέει κύριε η νομική υπηρεσία, εγώ έτσι κρίνω, έτσι κάνω. Ή και υπάρχει άλλη οπτική γωνία που λέει το εξής, ότι κάτι θέλουν να κρύψουν. Δεν υπάρχει άλλη τρίτος δρόμος. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου. Ναι, συμφωνώ βέβαια. Άρα τι να υποθέσουμε εμείς οι απλοί πολίτες ή αυτοί που μας παρακολουθούν? Ότι κάποιοι ακόμα 17 χρόνια μετά θέλουν να συγκαλύψουν κάποια ευρήματα δικά σας? Μπορεί να αποκλειστεί αυτό, κύριε Δημητρόπουλε? Μάλιστα. Από το μυαλό? Όχι. Από το μυαλό του μέσου λογικού ανθρώπου όταν για 17 χρόνια γνωρίζουμε τι έγινε? Όχι. Μια υπόθεση που ένας στρατιώτης βρέθηκε νεκρός κάτω από ένα γεφύρι 20-30 μέτρα ύψος χωρίς κανένα εξωτερικό τραύμα να διερευνηθεί ως μικροπαράβαση. Και να υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις και ψέματα εκ μέρους αυτού που διενήργησε την ιατροδικαστική έκθεση, άλλα να λέει στην πρώτη θανατική ανάκριση, άλλα να λέει στην δεύτερη θανατική ανάκριση και ένα σωρό άλλα που δεν μπορώ να τα πω, πω δημοσίως. Άρα τώρα η εξέλιξη είναι εξής. Η αστυνομία θα ερευνήσει την αστυνομία. Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό. Μάλιστα. Η απάντησή σας μου έδωσε την απάντηση που ήθελα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτσα. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο...